Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να κάνετε leveling στο Final Fantasy 6. Για αρχή θα χρειαστούν δύο relic εξοπλισμοί. Ο πρώτος είναι το Offering. Αυτός πέφτει από τον boss Katana Soul στον πύργο του Odin. Ο δεύτερος είναι το Experience Egg. Το βρίσκεις στο Daryl's Tomb που παίρνεις και το τελευταίο αερόπλιο του παιχνιδιού. Επίσης, χρειάζεται να κάνεις equip και το Summon Bahamut για να αυξήσεις το ποσοστό των HP που κερδίζεις μετά από κάθε level up. Με όλα αυτά υπόψη, καβαλάμε το αερόπλιο και πηγαίνω στη βορειοανατολική γωνία του χάρτη, όπου βρίσκεται αυτό το δάσος με το αεροδρόμιο στο πλάι του, όπου και προσγειώνομαι. Εδώ βρίσκονται τα πιο δυνατά τέρατα του παιχνιδιού. Σκοπός μου είναι να χρησιμοποιήσω την ικανότητα X-Fight που μου δίνει το Offering, ώστε να επιτεθώ 4 φορές σε ένα γύρο και να τελειώσω τη μάχη γρήγορα. Χρησιμοποιώντας μόνο ένα χαρακτήρα, όλα τα experience της μάχης πάνε σε αυτόν. Εάν συνδυάσουμε και τα διπλάσια experience που μου δίνει το Experience Egg, τότε το leveling μέχρι το 99 γίνεται θέμα λεπτών. Για παράδειγμα αυτή τη μάχη. Level up με τη μία. Συνεχίζουμε. Overkill. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Και ξανά level up. Ορίστε. Level up κάθε 2 με 3 μάχες. Όχι και άσχημα. Στο τέλος, μπορούμε να κάνουμε heal με cure ή αν τελειώσουν τα MP, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τα item το sleeping bag. Κάποιες φορές, μπορεί να βρεθείτε περικυκλωμένοι ή αλλιώς σε pincer attack, όπως λέει και το ίδιο το παιχνίδι. Εάν γίνει αυτό, υπάρχουν 2 τρόποι για να τελειώνετε τη μάχη γρήγορα. Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσετε την τεχνική Quick και έπειτα X-Fight μέχρι το τέλος. Ο δεύτερος τρόπος είναι λίγο πιο αργός. Χρησιμοποιεί και πάλι την τεχνική Quick, αλλά αυτή τη φορά είναι συνδυασμένη με το μαγικό Ultima. Στην περίπτωση των μάγων, εάν έχετε το Relic Gen Box, δεν θα χρειάζεται καν το μαγικό Quick για να τελειώσετε τη μάχη γρήγορα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν X-Magic, το οποίο κάνει απευθείας 2 Ultima και τελειώνει γρήγορα. Και για το τέλος ήθελα να σας δείξω ένα ακόμα κολπάκι. Όπως βλέπετε, τα στατιστικά του χαρακτήρα συμπεριλαμβάνουν το Stat Evade και το Stat Magic Block. Λόγω ενός bug, το Evade δεν χρησιμεύει πουθενά. Σε αντίθεση όμως, το Magic Block είναι υπεύθυνο για όλο το Evade του παιχνιδιού. Με αυτό υπόψη, μπορώ κάνοντας equip στα όπλα το σπαθί Enhancer και στα Relic το White Cape να αυξήσω το Magic Block στα 128%, που είναι και το μέγιστο, ή και παραπάνω, όπως φαίνεται εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς το παραπάνω δεν κάνει τίποτε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται αν μπω σε μια μάχη. Λοιπόν, ως την επόμενη φορά, zero out.